όνομα Σία είναι Άργωση. Και αυτό το καράβι ταξίδευε, ας πούμε, στο Λονδίνο. Το ξέρανε σαν πολύ καλό ποιοτικό καράβι και το λέγανε εκείνο το καράβι φτιαγμένο με τον τρόπο της Ραγκούζα, Αραγκούζα, και γι' αυτό ονομάζεται Άργωση. Παρόλο που υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Το λιμάνι πάντα ήταν σημαντικό για οικονομικούς λόγους. Σήμερα έρχονται τα τουριστικά και τα κρουαζερόπλια, ενώ πριν για το εμπόριο, γιατί όπως είπα, από εδώ ξεκινάγανε τα καράβια. Το Ντουμπρόνικ ζούσε από το εμπόριο και την αφιλία. Είχαν μια πολύ καλή διπλωματική σχολή, γύρω στο 50 προξενία σε όλο τον κόσμο. Τα καράβια από το Ντουμπρόνικ επίσης ταξιδεύανε σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε σίγουρα ότι είχαν προξενείο ακόμα και στην Γκόα της Ινδίας. Και είχαν καλές σχέσεις και με την Τουρκία, αλλά και με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ο μόνος εχθρός που είχε το Ντουμπρόνικ ήταν η Βενετία. Και έτσι το Ντουμπρόνικ κάθε χρόνο πλήρωνε ένα τεράστιο ποσό χαράτσι στην Τουρκία, και έτσι οι Τούρκοι τους αφήνανε ελεύθερους να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, δηλαδή με το εμπόριο. Επίσης, η δημοκρατία του Ντουμπρόνικ όλα όσα είχε τα αγόρασε. Τίποτα δεν πήρε με πόλεμο. Και έτσι στο 14ο αιώνα αγόρασε Αλικές και την περιοχή γύρω από τις Αλικές, που είναι 60 χιλιόμετρα βόρεια από τον Ντουμπρόνικ, και τότε το αλάτι είχε τεράστια αξία, το ονομάζανε το άσπρο χρυσό. Ένα κιλό αλατιού είχε την ίδια τιμή όσο ένα κιλό χρυσό, επειδή με αυτό τον τρόπο αποθηκεύανε τα άπλυνα και τα μεταφέρανε. Και έτσι και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το αλάτι, βγάζανε τεράστια αποθήκευση. Και όπως είπα, εδώ ήταν το κέντρο, το μεγαλύτερο λιμάνι της Δημοκρατίας. Εμείς τώρα θα περάσουμε από εδώ, θα περάσουμε αυτό το στενό δρομάκι, όπως είναι και πάρα πολλά τέτοια σχετικά στενά δρομάκια, και θα δείτε όμως από αριστερά είναι η είσοδος για το ενηδρίο. Και το φούριο αλλιώς. Προφτάνω.